Παρόλο που 1130 στρατιωτικοί και πολίτες έχουν καθίσει ήδη στο εδόλιο του στρατοδικείου και τρεις από αυτούς έχουν πληρώσει με τη ζωή τους το αποτυχημένο κίνημα, η πίεση που ασκούν οι αδιάλακτοι για περισσότερες εκτελέσεις παραμένει αμύωτη. Η κυβέρνηση προσφέρει στους έξαλλους οπαδούς της αντί για τη φυσική, την ηθική και επαγγελματική εξόντωση των καταδικασμένων αξιωματικών. Ο Σαράφης, η αδερφή Τσιγάντε, ο Στεφανάκος και άλλοι πρωτέτοιοι του κινήματος καθερούνται δημοσία και αποτάσσονται από το στρατό. Στη θλιβερή τελετή, διάφοροι νομιμόφρονες πολίτες με φτισιές, βρισιές και χτυπήματα εκφράζουν την αγανάκτησή τους, εξευτελίζοντας με αυτόν τον τρόπο ολόκληρο το στράτευμα και περισσότερο τους εμπνευστές του άθλιου και τραγικού αυτού θεάματος. Αν ο στρατιωτικός νόμος και το κλίμα τρομοκρατίας που ακολούθησαν το αποτυχημένο κίνημα μείωσαν στο ελάχιστο τη δυνατότητα παρέμβασης των δημοκρατικών κομμάτων, η αποχή τους από τις εκλογές τα καθιστά πλέον απλούς θεατές μιας πολιτικής σκηνής, στην οποία κυριαρχούν δύο ομάδες πρωταγωνιστών. Οι αδιάλακτοι υποστηρικτές της άμεσης επαναφοράς της Βασιλείας, με επικεφαλής τους Μεταξά και Κονδύλη, και οι μετριοπαθείς με τον Πρωθυπουργό Τσαλδάρη. Όχι πως ο πονηρός Κορίτσιος είναι κανένας φανατικός δημοκράτης. Απλώς δεν ευνοεί την παλινόρθωση, γιατί διαβλέπει άμεσο κίνδυνο για το κόμμα του, καθώς και για το δικό του πολιτικό μέλλον. Στην πρώτη σύνοδο της Νέας Βουλής, τον Ιούλιο του 1935, η συζήτηση για το πολιτιακό εξελίσσεται σε ανοιχτή διαμάχη των δύο μερίδων. Νικητής για την ώρα αναδεικνύεται ο Τσαλδάρης, που με την υπόσχεση να διεξαγάγει δημοψήφισμα τον Νοέμβριο εξασφαλίζει την υποστήριξη του Κονδύλη, πιστεύοντας έτσι ότι ο ίδιος παραμένει ρυθμιστής των εξελίξεων. Τώρα που το δημοκρατικό πολίτευμα βρίσκεται σε κίνδυνο, ο θάνατος του γυρεού Ναυάρχου έρχεται σαν κακός ιονός. Η εμφάνιση των αντιπάλων της δημοκρατίας ενσώματη, οι παράτες και οι τιμές θα ρει κανείς ότι σχεδιάστηκαν με κάποια δόση κινησμού να συνοδέψουν τον ένδοξο Ναύαρχο στην τελευταία του κατοικία. Η απουσία του μοναδικού γιού του Ναυάρχου δεν αφήνει καμία αμφιβολία. Καταδικασμένος ερήμην σε θάνατο για τη συμμετοχή του στο κίνημα, κρύβεται από τους διώκτες του, την ώρα που οι επίσημοι εκπρόσωποι τους προσφέρουν τις τελευταίες τιμές στο νεκρό πατέρα του. Ήρωας των Βαλκανικών πολέμων, μέλος της περίφημης Τριανδρίας, πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Παύλος Κουντουλιώτης υπήρξε φυσιογνωμία και σύμβολο των παλιών καλών ημερών του βενιζελισμού και η πολεμική του δράση θυμίζει ακόμη κάτι από τη χαμένη μεγάλη ιδέα. Γοητευμένο το ωραίο φύλλο παρακολουθεί στην πλατεία Κουμουνδούρου την ελάχιστη αυτή κολυμβητική επίδειξη που επιβάλλει η απότομη άνοδος της θερμοκρασίας στην πρωτεύουσα. Στην καλοκαιρινή σας εξόρμηση, μόνοι ή με συντροφιά, ανανεωθείτε. Κολυμπήστε όσο μπορείτε περισσότερο. Το κολύμπι αναζωογονεί τον οργανισμό και προσοχή για ένα σωστό σοκολατένιο μαύρισμα, η έκθεση στον ήλιο γίνεται σταδιακά. Στο φετινό θερμό καλοκαίρι πυκνώνουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις. Η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας καθυστερεί και η ίδρυση κοινωνικών ασφαλίσεων μετατίθεται από τη μια βουλευτική περίοδο στην άλλη. Η έκρηθμη πολιτική κατάσταση ευνοεί ένα κλίμα διώξεων εναντίον των δημοκρατικών πολιτών και της αριστεράς. Στην Καλαμάτα, στην Ελευσίνα, στο Αίγιο, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη, οι απεργιακοί αγώνες αντιμετωπίζονται με τα όπλα και καταλήγουν σε αιματοχυσία. Σε αυτή την ατμόσφαιρα, στις 4 Αυγούστου του 1935, οι σταφυδεργάτες και οι λιμενεργάτες του Ηρακλείου Κρήτης κηρύσσουν απεργία. Τη στιγμή των διαπραγματεύσεων, η χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους. Ακολουθούν διήμερες συγκρούσεις με 10 απεργούς νεκρούς και 50 τραυματίες.
Από το 1933, ο μικρόσωμος υπουργός λαϊκής διαφωτίσεως και προπαγάνδας είναι όχι μόνον επίσημος ρήτορας του κόμματος, αλλά και απόλυτος κυριάρχος του ραδιοφώνου, του τύπου και του κινηματογράφου. Αφού διπλασίασε τα μέλη του κόμματος και διήφθηνε με επιτυχία τις προεκλογικές εκστρατείες, ο Γιώζεφ Γκέμπελς συγκεντρώνει σήμερα στα χέρια του τον έλεγχο των μέσων επηρεασμού της κοινής γνώμης. Είμαι αποφασισμένος να δουλέψω πάνω στις μάζες μέχρι ότου υποκύψουν στην εξουσία μας. Πολύ απλά, φτηνά και εύχρηστα, κατασκευάζονται σε εκατομμύρια αντίτυπα τα νέα μοντέλα ραδιοφωνικών συσκευών που πρέπει σχεδόν υποχρεωτικά να διαθέτει κάθε σπίτι και κάθε χώρος εργασίας. Πρόκειται για δέκτες που μεταδίδουν μόνο γερμανικά προγράμματα, ομιλίες του Χίτλερ, πολιτικές εκπομπές, κλασική μουσική επιλεγμένων συνθετών, στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται ο Μέντελσον, ο Μότσαρτ και άλλοι ύποπτοι για την καταγωγή τους μουσουργοί. Οι ειδήσεις και τα σχόλια των εφημερίδων ανακοινώνονται στους αρχισυντάκτες σε καθημερινές συνεντεύξεις τύπου, τις οποίες καθιέρωσε πρώτη φορά ο Γκέμπελς. Οι παραβάτες βάσει του γερμανικού ποινικού κώδικα μπορούν να διωχθούν ακόμη και για εσχάτη προδοσία. Κάθε ομιλία, δημόσια εμφάνιση ή μετακίνηση του Χίτλερ κινηματογραφείται σχολαστικά, τυπώνεται σε χιλιάδες αντίτυπα και διανέμεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Η χρήση του κινηματογράφου ως μέσου προπαγάνδας ποτέ μέχρι σήμερα δεν επιστράτευσε τέτοιο ανθρώπινο δυναμικό και τόσο πλούσιο τεχνικό εξοπλισμό. Τα γερμανικά κινηματογραφικά επίκαιρα, άριστα κατασκευασμένα, δεν προβάλλουν μόνο την εικόνα ενός ειδόλου, αλλά σκηνοθετούν την εικόνα της πραγματικότητας έτσι, όπως δεν μπορεί ποτέ να τη συλλάβει το γυμνό μάτι. Η προπαγάνδα είναι τέχνη και η άσκησή της απαιτεί μεγαλοφύεια. Είναι το αποτελεσματικό πολιτικό εργαλείο με το οποίο η νέα Γερμανία συνεπέρνεται και συνεχίζει να υπακούει στο πρόσταγμα του λατρευτού της Φύρερ. Οι τάξεις και οι κοινωνικές αδικίες εξαφανίζονται, ενώ ο λαός ενώνεται σε μια κοινή, μοναδική πίστη. Ο Γκέμπελς φροντίζει ώστε η φωνή του κυρίου του να ακούγεται παντού. Τεράστια μεγάφωνα, τοποθετημένα στα μεγάλα καταστήματα, στους χώρους των εργοστασίων, στους σταθμούς, στους κεντρικούς δρόμους και στις πλατείες, πραγματοποιούν αυτό το οποίο ονομάζεται, στη γλώσσα του Υπουργείου Προπαγάνδας, καθολική ραδιοφωνική σύνδεση του ΡΑΙ. Υγεία και δύναμη, πειθαρχία στην ομάδα και υπακοή στους ανωτέρους, πίστη στα ιδανικά της πατρίδας και του εθνικοσοσιαλισμού και πάνω απ' όλα απόλυτη αφοσίωση στο Φύραρ, είναι οι αρχές στις οποίες βασίζεται η διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς στη ναζιστική Γερμανία. Μελλοντικές πολίτεκνες κατά το δυνατόν μητέρες και υπάκουες σύζυγοι στην υπηρεσία του κράτους αλλά και των συζύγων τους, τα κορίτσια εκπαιδεύονται και προετοιμάζονται από νωρίς τη χιτλερική νεολαία για το ρόλο που έχει ήδη καθορίσει για λογαριασμό τους η ηγεσία του Τρίτου Ράιχ. Φυσική ζωή, σκληρή άσκηση, αθλητισμός και φυσικά ιδεολογικοπολιτική εμβάθυνση στα ναζιστικά ιδεώδη είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την υποχρεωτική αναμόρφωση των εύπλαστων παιδιών από 6 έως 18 χρονών. Αγόρια και κορίτσια μαθαίνουν για την ανωτερότητα της φυλής τους, τον ιδιαίτερο προορισμό της για τους εχθρούς που την απειλούν. Διδάσκονται την απόλυτη πίστη στο Φύραρ και την αυτόβουλη υποταγή στους κανόνες της εθνικοσοσιαλιστικής λαϊκής κοινότητας, εξαγοράζοντας με τις επιδόσεις τους το δικαίωμα να γίνουν κάποτε ισότιμα μέλη της. Στο 7ο συνέδριο της Κομιντέρν της Κομμουνιστικής Διεθνούς, οι 510 εκπρόσωποι από όλο τον κόσμο ασχολήθηκαν ουσιαστικά με ένα μόνο ζήτημα. Τον κίνδυνο από τον ανερχόμενο φασισμό και τον τρόπο αντιμετωπίσεώς του από την εργατική τάξη. Η Κομιντέρν διαπίστωσε την επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθούν αντιφασιστικά λαϊκά μέτωπα και όρισε πρωταρχικό καθήκον την αποκατάσταση της ενότητας της εργατικής τάξης με τη δημιουργία ενιαίων μετώπων κομμουνιστών και σοσιαλδημοκρατών. Έτσι, εγκατέλειψε οριστικά τη γραμμή του σοσιαλφασισμού.
Το κλείσιμο του συνεδρίου σφραγίζεται με μια μεγαλειώδη παρέλαση στην κόκκινη πλατεία, παρουσία του πολιτικού γραφείου και των ξένων αντιπροσωπιών. Η προάσπιση της ειρήνης και της Σοβιετικής Ενώσεως, της μόνης σοσιαλιστικής χώρας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία έπειτα από τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις και τη γερμανο-ιαπωνική προσέγγιση. Πεπισμένη για την αναπότρεπτη τελική σύγκρουση, η Σοβιετική κυβέρνηση προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Ωστόσο, η βιαιότητα των προσπαθειών εξυγχρονισμού και οι εκαθαρίσεις της παλιάς λενινιστικής φρουράς κλονίζουν τους θερμούς υποστηρικτές της Σοβιετικής Ενώσεως και αμαυρώνουν το σοβιετικό όνειρο για συλλογική ασφάλεια μπροστά στο γερμανικό επεκτατισμό. Αλλά οι πολίτες της αχανούς αυτής χώρας, που επιχειρούν το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός, εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Όταν οι τράπεζες του Σικάγου και της Νέας Υόρκης έκλεισαν τις πύλες τους ακολουθώντας το παράδειγμα όλων των άλλων τραπεζών της χώρας, οι Αμερικανοί συνέχισαν να ψωνίζουν με ειδικά γραμμάτια σε μια βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Οι ζημιές από την οικονομική ύφεση απαιτούσαν πλέον τολμηρούς και επίμονους πειραματισμούς. «Σας δεσμεύω, δεσμεύω και τον εαυτό μου σε μια νέα συμφωνία για χάρη του Αμερικανικού λαού». Είναι η εποχή του New Deal. 13 σημαντικά κοινωνικά μέτρα παίρνουν νομική υπόσταση σε μια προσπάθεια ολοκληρωτικής ανασυγκροτήσεως της χώρας. Ο πρόεδρος Ρούσβελτ δεν θα διστάσει να καταστρατηγήσει το παραδοσιακό οικονομικό πρόγραμμα που προέβαλε ως υποψήφιος, αποφεύγοντας με επιμονή να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένη οικονομική αντίληψη. Επιδιώκει να αντιμετωπίσει την κρίση με εμπειρικά μέσα. Στην αρχή η πολιτική αυτή είναι αντιφατική και τα αποτελέσματά της αμφίβολα. Αλλά με μια σειρά νομοθετικά μέτρα που διατηρούν ένα κοινωνικό χαρακτήρα με έμφαση κυρίως στην καταπολέμηση της ανεργίας και με δημόσιες επενδύσεις έργα υποδομής, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός κράτους ευημερίας. Με την πεποίθηση ότι οι υποσχέσεις του κονδύλι είναι ειλικρινείς, ο Τσαλδάρης μπορεί να τρώει και να πίνει ήσυχος παρά τις φήμες για κινήσεις των αδιαλάκτων οι οποίοι ζητούν πρώτα επαναφορά της βασιλείας και μετά δημοψήφισμα. Στις 10 Οκτωβρίου, ημέρα επαναλήψεως των εργασιών της Βουλής, αποδεικνύεται ότι λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο. Οι μοναχικοί αξιωματικοί, με επικεφαλής τους Ρέπα, Οικονόμου και Παπάγο, ανατρέπουν την κυβέρνηση και εγκαθιστούν πρωθυπουργό τον αντιπρόεδρο Γεώργιο Κονδύλι. Την ίδια μέρα και χάρη στην ψήφο 82 επίορκων βουλευτών, υπογράφεται διάταγμα το οποίο καταργεί τη δημοκρατία και επαναφέρει τη βασιλεία. Ο Κονδύλις παίρνει τον τίτλο του αντιβασιλέα, μικρό αντάλλαγμα για τις καλές του υπηρεσίες. Οι ιταλικές βλέψεις στη Βόρεια Αφρική ήταν από χρόνια γνωστές. Ο Μουσολίνι, που θεωρεί τη χώρα του αδικημένη στη μοιρασιά των αποικιών μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν κρύβει τις προθέσεις του για στρατιωτική επέμβαση. Η Αιθιοπία, ένα από τα λίγα αφρικανικά κράτη που είχαν γλιτώσει τον αποικιακό έλεγχο από τις μεγάλες δυνάμεις, είναι ο στόχος του. Χώρα οικονομικά καθυστερημένη και υπό την απόλυτη εξουσία των τοπικών φυλάρχων και του αυτοκράτορα Χαϊλέ Σελασιέ, η Αιθιοπία στηρίζει τις ελπίδες της όχι τόσο στην αναμφισβήτητη γενναιότητα των στρατιωτών της, όσο στην υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και ιδιαίτερα της Βρετανίας που ενδιαφέρεται άμεσα για την περιοχή. Οι ιταλικές απειλές που εντείνονται ανησυχητικά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1935 συνοδεύονται τώρα από κατηγορίες ότι η Αιθιοπία προκαλεί επεισόδια και παραβιάζει τα σύνορα των γειτονικών αποικιών Ερυθρέας και Σομαλίας. Ο Μουσολίνι στους λόγους του δεν πάβει να διακηρύσει την αναγκαιότητα σοφρονισμού και εκπολιτισμού των υπανάπτυκτων Αφρικανών. Η ανικανότητα της κοινωνίας των εθνών να προστατεύσει αποτελεσματικά τα μέλη της, ακόμη και μπροστά σε μια τέτοια κατάφορη παραβίωση των διεθνών κανόνων, αποτελεί το πράσινο φως για να αρχίσει αυτή η εκπολιτιστική εκστρατεία.
Τον Οκτώβριο η Ιταλία κηρύσσει επιστράτευση. Το κλίμα του ενθουσιασμού είναι τέτοιο που οι Ιταλίδες θυσιάζουν ό,τι πολυτιμότερο έχουν στο βωμό του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι βέρες τους γίνονται χρήμα για την ενίσχυση της πολεμικής προσπάθειας των συζύγων τους που ξεκινούν με τη βεβαιότητα ότι το αργότερο σε λίγες εβδομάδες θα βρίσκονται πίσω στα σπίτια τους. Τα εκατομμύρια των χωρικών, αν και αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα του κινέζικου λαού, ζουν σε συνθήκες απερίγραπτης αθλειότητας. Ούτε η κατάργηση της μοναρχίας, ούτε η πραξικοπηματική κατάληψη της κεντρικής εξουσίας από τον Τσαν Καϊσέκ το 1927 αλλάζουν στο ελάχιστο την κατάστασή τους. Η στροφή όμως του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας προς την αγροτιά και η νέα στρατηγική του ανταρτοπόλεμου εξασφαλίζουν στους κομμουνιστές μεγάλη υποστήριξη και στον Ερυθρό Στρατό χιλιάδες εθελοντές. Η κυβέρνηση του Τσαν Καϊσέκ επιχειρεί να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη επιρροή και δράση των κομμουνιστών με εκστρατείες εξοντώσεως αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Στην πέμπτη πλέον εκστρατεία, οι άμαχοι με τις δυνάμεις του Κόκκινου Στρατού έχουν να διαλέξουν ανάμεσα στην τελική εξόντωση και την έξοδο. Τον Οκτώβριο του 1934 διασπούν τον αποκλεισμό με τελικό προορισμό τη Βόρεια Κίνα. Με κατεύθυνση αρχικά προς τα δυτικά και ύστερα προς το βορρά, 100.000 άνθρωποι υπό συνεχή καταδίωξη διασχίζουν σχεδόν ολόκληρη την Κίνα, βαδίζοντας ασταμάτητα 60 και 70 χιλιόμετρα τη μέρα. Τον Οκτώβριο του 1935, έχοντας διανύσει κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες την απόσταση των 10.000 χιλιόμετρων, η μεγάλη πορεία φτάνει στον προορισμό της. Η 3η Νοεμβρίου, η μέρα του δημοψηφίσματος, είναι ένα πραγματικό πανηγύρι των βασιλοφρόνων που γιορτάζουν τη μεγάλη τους νίκη πριν ακόμη φτάσουν στις κάλπες. Άλλωστε, αντίπαλοι δεν υπάρχουν, μια και οι οπαδοί της δημοκρατίας, κλεισμένοι στα σπίτια τους, απέχουν από αυτές τις εκδηλώσεις λατρείας, αλλά και από την εκλογική αναμέτρηση. Βεβαίως, τα αποτελέσματα δεν θα μπορούσαν να τα φανταστούν ποτέ ούτε οι ίδιοι ούτε κανένας άλλος, εκτός από τον Κονδύλι και τον Υπουργό των Εσωτερικών Γεώργιο Σχοινά. 97,8% υπέρ της Παλινόρθωσεως, 2,12% υπέρ της Δημοκρατίας, καθόλου αποχή και ως εκ θαύματος διπλάσιοι ψηφοφόροι από τις στις βουλευτικές εκλογές 5 μήνες πριν. Αυτή η εξόφθαλμη νοθεία αποκάλυψε το μέγεθος της πολιτικής φάρσας αλλά και της αφαιρεγγιότητας των προτεργατών της Παλινορθώσεως με πρώτο και καλύτερο τον κατεπανάληψη ψηφοφόρο αντιβασιλέα Κονδύλι. Η δήλωση του Γεωργίου ότι θα συμμορφωθεί με την πάνδημη απέτηση του ελληνισμού και θα επιστρέψει επιτέλους στην Ελλάδα ξεσήκωσε θύελλα ενθουσιασμού στους οπαδούς της μοναρχίας που το κάψανε ως αργά το βράδυ. Η κυβέρνηση φαίνεται να αποδίδει μεγάλη σημασία στις δημόσιες εκδηλώσεις πίστεως στο νέο πολίτευμα. Καθημερινές είναι σχεδόν οι πανηγυρικές ορκομοσίες των δημοσίων λειτουργών, όπως εδώ των διορισμένων από τον Κονδύλι δημάρχων με επικεφαλής τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Κοτζιά. Την πολιτιακή μεταβολή την ακολούθησε ριζική αναδιοργάνωση της κρατικής μηχανής και υποταγή όλων των φορέων της στο νέο καθεστώς. Η νομιμοφροσύνη του στρατεύματος πρέπει να εκφραστεί δημοσία και με κάθε επισημότητα. Βέβαια, η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία αντιλαμβάνεται με το δικό της τρόπο την έννοια της νομιμοφροσύνης, μια και τη 10η Οκτωβρίου ανέτρεψε την νόμιμη κυβέρνηση της χώρας και επέβαλε την πολιτιακή μεταβολή πριν από το δημοψήφισμα. Άλλος ένας όρκος λοιπόν για να είμαστε εντάξει με τους τύπους. Εδώ η ορκομοσία του στρατού στο Παναθηναϊκό στάδιο. Για πρώτη φορά ο στρατός επιδίδεται τώρα σε μεγάλης κλίμακας ασκήσεις αυτονομίας από την πολιτική ηγεσία και αυτοανακηρύσσεται καθοριστικός παράγων της πολιτικής ζωής.
Έτσι, μέσα στα τελευταία 10 χρόνια, οι ένοπλες δυνάμεις που πραγματοποίησαν το κίνημα του 1922 μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και στήριξαν την κατάργηση της μοναρχίας του 1924 μετατρέπονται σήμερα σε πυθύνιο και αποτελεσματικό όργανο της δυναστείας που επανακάμπτει. Η ίδια τελετή, με μεγαλύτερη ίσως επισημότητα, επαναλαμβάνεται και στο ναυτικό, το οποίο οφείλει να απαρνηθεί τις φιλελεύθερες παραδόσεις του. Ο Γεώργιος δεν βιάστηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Έμεινε στο Λονδίνο ως τις 14 Νοεμβρίου, οπότε αναχώρησε για το Παρίσι. Εδώ, αφού πέτυχε να αναγνωριστεί de facto από την ηγεσία της Γαλλικής Δημοκρατίας, έδωσε τις απαραίτητες εγγύσεις για τη συνέχιση της φιλογαλλικής πολιτικής των προκατόχων του. Στην Αθήνα κυκλοφόρησαν φήμες ότι στη Γαλλική Πρωτεύουσα είχε κάποιες επαφές και με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Όταν στις 23 Νοεμβρίου φτάνει στον Πρίντεζη, η ευρωπαϊκή περιοδία έχει τελειώσει. Με το Μουσολίνι στη Ρώμη, λόγω της εντάσσεως που επικρατούσε στις αγγλοϊταλικές σχέσεις, κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια να κάνει πιστικές τις φιλικές του διαβεβαιώσεις. Με το καταδρομικό Έλλη, ο Γεώργιος επιστρέφει στην Ελλάδα. Η κατάσταση του Ιταλικού στρατού και κυρίως η τεράστια διαφορά δυναμικού σε άντρες και σε όπλα από τον Αιθιοπικό στρατό δίνουν στην Ιταλική ηγεσία βάσιμες ελπίδες ότι η εκστρατεία δεν θα αργήσει να τελειώσει με νικηφόρο φυσικά αποτέλεσμα. Πολλοί μάλιστα πιστεύουν ότι πρόκειται περισσότερο για μεγάλη άσκηση παρά για κανονικό πόλεμο. Εξάλλου, πέρα από τα Ιταλικά στρατεύματα που εισέβαλαν στην Αιθιοπία, εκείνοι που θα έφεραν το βάρος κάθε επιχειρήσεως ήταν οι αυτόχθονες της Ερυθρέας Αφρικανοί Ασκάροι. Αλλά ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, η έρημος και η ανικανότητα των Ιταλών στρατηγών αποδεικνύονται οι καλύτεροι σύμμαχοι των Αιθιώπων. Με οπλισμό που αποτελείται από δόρατα και του Φέκε του 1874, ο στρατός του αυτοκράτορα Χαϊλέ Σελασιέ, ξυπόλυτος και με πενιχρή οργάνωση, χωρίς καμία σχεδόν ουσιαστική βοήθεια, πρέπει να αντιμετωπίσει τα Ιταλικά τεθωρακισμένα και την αεροπορία σε έναν πόλεμο που είναι αποδεδειγμένα άνισος. Ωστόσο, παρά την συντριπτική υπεροχή των Ιταλών σε υλικά μέσα, υπεροχή που μεταβάλλει τον άνισο πόλεμο σε ανελαίτη σφαγή, οι Αιθίωπες δεν φαίνονται διατεθειμένοι να δεχτούν εύκολα την ήττα τους. Αλλά η τύχη της Αιθιοπίας δεν εξαρτάται μόνο από τις θυσίες των στρατιωτών της, όσο από τις διαθέσεις της ευρωπαϊκής διπλωματίας, που παρακολουθεί με κάποια αμηχανία τη μεγάλη αυτή περιπέτεια. Οι μαύροι της Αμερικής κατατάσσονται εθελοντές για τη μακρινή Αιθιοπία. Σύμβολο της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας, η Αιθιοπία είναι το υπόδειγμα της παλαιάς προγονικής πατρίδας. Ο πρόεδρος Ρούσβελτ θεωρεί ότι η κοινωνία των εθνών δεν μπορεί να εγγυηθεί ένα σύστημα συλλογικής ασφάλειας και διεθνούς ισορροπίας. Υποστηρίζει την πολιτική της μη αναμίξεως στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Το Νοέμβριο του 1935 ψηφίζεται ο νόμος περί ουδετερότητος, με τον οποίο απαγορεύεται η πώληση όπλων στα εμπόλεμα κράτη. Η Ιταλική εισβολή στην Αιθιοπία και η ένταση στις διεθνείς σχέσεις δεν στέκονται ικανές να οδηγήσουν την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να αναθεωρήσει την εξωτερική της πολιτική. Στις φυλακές, η επικείμενη άφιξη του Γεωργίου δημιούργησε κλίμα άκρατης αισιοδοξίας. Οι ποινικοί κρατούμενοι πίστεψαν ότι αρκεί να εκδηλώσουν έντονα τα φιλοβασιλικά τους αισθήματα για να πετύχουν τη μεγαλοψυχία του καλού βασιλιά. Το καταδρομικό Έλλη έφτασε στο φαλιρικό όρμο το πρωί της 25ης Νοεμβρίου.
Στις 10 η ώρα ο επιβάτης του, τέος και νυν βασιλεύς των Ελλήνων Γεώργιος ο Δεύτερος, έπειτα από 11 χρόνια εξορία, αποβιβάστηκε στην ελληνική γη με τη συνοδεία του διαδόχου Παύλου. Ο Γεώργιος Κονδύλης, αντιβασιλεύς, πρωθυπουργός και αρχιτέκτονας του πολιτικού δράματος που έζησε η χώρα τους τελευταίους 8 μήνες, είναι επικεφαλής της κουστοδίας της υποδοχής. Τον περιμένει όμως η πρώτη μεγάλη ψυχρολουσία όταν ο βασιλιάς επιφέρει διορθώσεις στο κείμενο του διαγγέλματος προς το λαό, αυτό που του έχει ετοιμάσει ως υπεύθυνος πρωθυπουργός, απαλήφοντας κάθε φράση που θα μπορούσε να σημαίνει επιδοκιμασία των έργων του Κονδύλη. Γιατί βέβαια ο Γεώργιος δεν πέρασε τον καιρό του άσκοπα τις τελευταίες μέρες, ούτε είχε τη διάθεση να επιστρέψει ως υποχείριο ή ουδήποτε Κονδύλη. Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το δημοψήφισμα, ο Γεώργιος εξασφάλισε έστω με όρους την έμεση αναγνώριση από τον Βενιζέλο, κάτι που σε καμιά περίπτωση δεν επρόκειτο να θυσιάσει για χάρη των αδιαλάκτων. Κύριε Κονδύλη, μπορείτε να μείνετε εδώ. Το αυτοκίνητό μου έχει θέσεις μόνο για μένα και για το διάδοχο. Μοιάζει να λέει ο Γεώργιος στον Πρωθυπουργό, καθώς βγαίνουν από τη Μητρόπολη και μετά τη δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια του Κονδύλη να επιβιβαστεί στο βασιλικό αυτοκίνητο και να διασχίσει θριαμβευτικά την πρωτεύουσα στο πλευρό του Άνακτος και του διαδόχου. Έπειτα από απουσία 11 χρόνων, ο βασιλιάς ήθελε το θρίαμβο της υποδοχής όλο δικό του. Ο Κονδύλης παραμένει ο μεγάλος απών σε όλες τις εκδηλώσεις της ημέρας. Στον άγνωστο δεν βρίσκεται ούτε καν στον κύκλο των επισήμων που συνοδεύουν το βασιλιά. Ο ρόλος του Κονδύλη στην Παλινόρθωση τελείωσε εκεί ακριβώς που ο ίδιος νόμισε ότι μόλις αρχίζει. Εδώ, προσοχή, ο Γεώργιος καταθέτει, για την ακρίβεια πετάει, στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη. Φαίνεται ότι η υπεροψία του βασιλέως ισχύει προς όλες τις κατευθύνσεις. Ωστόσο, ο κόσμος που έσπευσε για την υποδοχή βρίσκεται πολύ μακριά από όλες αυτές τις μηχανογραφίες. Από τον καιρό του Γεωργίου του Πρώτου και του Κωνσταντίνου έμαθε να θαυμάζει το βασιλιά του, να τον υπακούει και κάθε φορά που το δημοκρατικό φρόνημα υπερίσχυε και ανάγκαζε το μονάρχη να φύγει εξορία, έμαθε να τρέχει στην επιστροφή, να τον υποδεχτεί και να του εκδηλώνει τη θρησκευτική του πίστη. Η κυβέρνηση Δεμερτζή, που ορκίστηκε έπειτα από την παρέτηση του Κονδύλη, δεν δυσαρέστησε τα δύο μεγάλα κόμματα που προσπάθησαν και στις νέες συνθήκες να βρουν έδαφος συνεννοήσεως. Η γενική αμνηστία, η αποκατάσταση των συνταγματικών ελευθεριών και η διενέργεια ελεύθερων εκλογών ήταν τα βασικά σημεία της συμφωνίας ανάμεσα στους λαϊκούς και τους φιλελευθέρους, με αντάλλαγμα την ανοχή στο βασιλέα, την οποία συμβούλευε και ο Βενιζέλος. Ωστόσο, ο Γεώργιος, για να μην δυσαρεστήσει τους αντιβενιζελικούς, χορήγησε αμνηστία στους πολιτικούς, ενώ στους στρατιωτικούς έδωσε χάρη ώστε να μην μπορούν να επανέλθουν στο στράτευμα. Στις 29 Ιουλίου η ελληνική παροικία της Αιγύπτου πληροφορείται το θάνατο του Πατριάρχη Μελετίου. Το νεκρό Πατριάρχη το συνοδεύει η ανάμνηση κάποιας άλλης εποχής. Το 1917, όταν κλήθηκε από τον Βενιζέλο να αναλάβει τον αρχιεπισκοπικό θρόνο στην Ελλάδα, ή το 1921, που διωγμένος από την Ελλάδα του Κωνσταντίνου, εκλέχθηκε οικουμενικός πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη και τέθηκε επικεφαλής στον αγώνα του μικρασιατικού ελληνισμού για να μοιραστεί μαζί του, λίγο αργότερα, την τραγική εμπειρία της τελικής εξόδου. Στους κύκλους της ελληνικής ομογένειας και στα ανώτερα κλιμάκια της αιγυπτιακής ηγεσίας, γίνονται πολλές συζητήσεις για το χειρεύσαντα θρόνο την ώρα που ο Πατριάρχης οδεύει προς την τελευταία του κατοικία. Στα 100 χρόνια που η Αθήνα είναι πρωτεύουσα, ο ρυθμός της εξελίξεως έχει ανατρέψει παλιές συνήθειες, περασμένα ήθη, παλαιωμένα έθιμα. Ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερως την κοινή γνώμη, και εννοούμε την ανδρική κοινή γνώμη, είναι το ζήτημα της γυναικείας χειραφετήσεως. Η πρώην λίγο μίλητη και χαμηλοβλεπούσα Αρσακιάς έγινε σήμερα εργαζομένη γυναίκα.
Τι σκουμπότρυπες, παρακαλώ. Ποιες σκουμπότρυπες? Στα γυναικεία ρούχα οι κουμπότρυπες τοποθετούνται δεξιά και τα κουμπιά αριστερά, ενώ στα ανδρικά αντιστρόφως. Αν θέλουμε να σταματήσουν οι διακρίσεις, ας αρχίσουμε τουλάχιστον από τις κουμπότρυπες. Δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας. Είναι το φιδάκι ο διαμαντής. Πλανώδη οι μικροπολιτές, σαράφιδες, εφημεριδοπόλες, οι άντρες κυριαρχούν παντού και μονοπολούν παλαιά και νέα επαγγέλματα. Βενζινάδες, μηχανική αυτοκινήτων, γκρουμ ξενοδοχείων. Η τεράστια πλειονότητα των γυναικών παραμένει πάντα με το ίδιο επάγγελμα, οικιακά. Έτσι, οι ταξιτζίδες μπορούν να κοιμούνται ήσυχα στο τιμόνι. Η κυρά στο σπίτι έχει εξασφαλισμένες όλες τις ανέσεις. Η πάτη. Για κυρίους και κυρίες, απομακρυσμένους από το ακροτήριο της νεότητας, που αναζητούν λίγη δροσιά τον Αύγουστο. Και κάποια ανακούφιση για τα αρθρητικά. Αέρας ελαφρύς, αρωματισμένος από πλατάνια και πεύκα. Δροσερή περίπατη, ανάπαυση. Ευχάριστες βραδιές και λίγο χαρτάκι με φλιαρία. Πολλές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με την Αθήνα. Αυτός ο Ποσειδώνας που σίγουρα αγνοεί τη γαλλική τα έχει κυριολεκτικά χαμένα. Στην γενιά ακτή συμβαίνουν αξιοπερίεργα. Η μόδα της πλάζ παρουσιάζει εφέτος επαναστατικές εξελίξεις. Τα νέα μοντέλα κοστούμιών αφήνουν ολόκληρη την πλάτη γυμνή για την ηλιοθεραπεία. Ενώ στα υπαίθρια κομμωτήρια οι κομψές γαλλιδούλες παραδίδουν τα όμορφα κεφάλια τους στα χέρια των πεπειραμένων κομμωτών της ακτής. Τα χαριτωμένα αυτά κεφάλια, γαρνιρισμένα με φρέσκα λουλούδια, ταιριάζουν πολύ με το πρωινό λινό σας φόρεμα. Τα μαλλιά είναι μπουκλαρισμένα, τραβηγμένα πίσω και πιασμένα σε χαριτωμένο κότσο. Τα λουλούδια τοποθετούνται ανάμεσα. Και τώρα απομονωθείτε μπροστά σε έναν σωστά φωτισμένο καθρέφτη και δοκιμάστε τα υπέροχα αυτά καπελάκια στα δύο χρώματα της μόδας, Mauve Pansé και Brun Soleil. Σε φόρμες μάλλον μικρές, κλος και τεπέδες ψηλούς. Ο συνδυασμός του απαλού μεταξύ του ταγιέρ με καπέλο αμπιγέ από Μπενγκάλ είναι η τελευταία λέξη της μόδας.